εδώ είμαστε, φτάσαμε Παρασκευή. Πριν ξεκινήσει, παρακαλώ πάρα πολύ, το Power of Love, για να τα λέμε αυτά πράγματα, γιατί ο άλλος περιμένει και λέει δεν μπορεί. Εδώ βλέπω το Power of Love εγώ τώρα και βλέπω και εσάς και λέτε Λαντάλλον. Ναι, δεν, γιατί σαν τρέιλερ έχουν ξεκατηνιαστεί και δεν ξέρουμε ακριβώς τι. Ναι, γιατί είναι ξεκατίνιασμα σήμερα. Επίσης, θα μιλήσουμε πάρα πολύ για πληροφορίες που μας έχουν έρθει και είναι σημαντικές και θα πρέπει να τα μάθετε και εσείς αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά στην παρέα του GR Express για να τα πούμε και να τα βγάλουμε όλα στη φόρα. Και θα ξεκινήσουμε γρήγορα με αυτό που συνέβη σήμερα. Είχαμε δύο εκπομπές οι οποίες κάνανε τις τελικές πρόβες, κάτσανε, τα είπανε. Η μία εκπομπή ήταν η Face Κορδά, η άλλη ήταν η Κατερίνα Καινούριου. Η οποία Κατερίνα Καινούριου έχει την επίσκεψη από, από τον CEO της Barkiwell, που είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Πήγε εκεί, φωτογραφίες, κακό, χαμός, Κωνσταντινίδης από κοντά. Ή δεν ξέρω αν ήταν η φωτογραφία ή την καμιά φορά, αλλά πρέπει να είναι. Ναι, εντάξει, να ρωτήσει να μάθει. Το λέω γιατί και ο Γρηγόρης μου φαινόταν πιο αδυνατός και πιο αδυνάτης ο Γρηγόρης. Μπορεί να αδυνάτης και ο Γρηγόρης. Να ρωτήσουμε τι ήταν, αυτό το λέω. Έγινε και αγιασμός στην Κατερίνα Καινούριου, να ξέρεις. Είχαμε και αγιασμό. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σωστό, να ξέρεις. Και εγώ θυμάμαι στο παρελθόν. Κάθε χρόνο που πριν ξεκινήσουμε, πάντα κάναμε αγιασμό. Πάντα. Έτσι πάντα. Είναι το σωστό. Ναι. Όμως το θέμα είναι ότι η Κατερίνα Καινούριου πάει με ηρεμία πλέον και είναι και πολύ ικανοποιημένη από το σκηνικό της που έχουν φτιάξει. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την καινούργια της ομάδα, γιατί πλέον είναι καινούργια η ομάδα και δεν είναι μόνο οι μπροστά παιδιά, είναι και οι πίσω. Έτσι. Οι πίσω παίζουν σημαντικό ρόλο. Πιο δυνατό ρόλο έχουν οι πίσω παρά οι μπροστά, να ξέρετε. Για τα θέματα, βέβαια. Ναι. Πρέπει να είναι δυνατά τα θέματα. Για να χτυπήσει και τον ανταγωνισμό. Και βέβαια η Κατερίνα Καινούριου πάει με ασφάλεια τα επόμενα βήματα. Περιμένει πώς και πώς να έρθει η Δευτέρα για να ξεκινήσει. Και απέναντι ακριβώς στο Μέγκα είχαμε την Face Κορδά και αυτή να κάνει πρόβα. Και μάλιστα, όπως λέει και η Τζόρτζια Συρίχα στο δικό της story, ρεσιτάλ είχαμε από τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Και ότι το κανάλι είναι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένο από την πρόβα. Ναι. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ήθελα να σου το πω χθες και δεν το είπα, θα το πω σήμερα όμως. Προχθές έγινε μια συνάντηση από τους αρχισυντάκτες των εκπομπών του Μέγκα. Για να κάτσουν να δουν πώς θα τα βάλουν τα πράγματα κάτω, να μην συγκρούνται μια εκπομπή με την άλλη. Κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να γίνεται και πρέπει να γίνεται σε όλα τα κανάλια που έχει πάρα πολλές εκπομπές όπως έχει το Μέγκα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, το μεγαλύτερο μέρος αναλώθηκε στο να μιλάνε για 8 λεπτά καθυστέρηση που είχε γίνει στην προηγούμενη σεζόν. Ανάμεσα στην εκπομπή της Ισ Χριστίδου και του Τσουρού. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα θεματάκι το οποίο δυστυχώς το μεγαλύτερο κομμάτι έγινε, πέρασε με αυτή τη συζήτηση. Ρε παιδιά, είναι τρελό. Δηλαδή, ξεκινάνε, μηδενίζονται όλα, ξεκινάνε από την αρχή και έχουν σκαλώσει το πεσίνο. Φανταστείτε τα 8 λεπτά, πόσο στήχησε εκείνη την ημέρα και τι μπινελίκια θα είχαν πέσει. Προφανώς ήταν μια κόντρα η οποία υπήρχε πέρυσι και δεν είχε λυθεί. Όταν δεν λύνονται οι κόντρες, δυστυχώς όταν σκάς μαζί. Όχι, φαντάζομαι τα μπινελίκια που είχαν πέσει πέρυσι. Δηλαδή για αυτά τα 8 λεπτά. Τι ακριβώς 8 λεπτά καθυστέρηση, σε τι στα θέματα, σε τι στη σκητάλη. Έκανε περισσότερη ώρα, 8 λεπτά και η. Και καθυστέρησε ένα και έπεσε το πρόγραμμα έξω και μάλιστα η διαμαρτυρία ήταν από τη μεριά του Τσουρού. Από την αξιδαξία του Τσουρού. Αυτά όμως συμβαίνουν. Που είπαν ότι δεν γίνεται να θέλουμε να ξεκινήσουμε και να μπούμε δυναμικά στον ανταγωνισμό και να ξεκινάει παράδειγμα η Ναταλία Γερμανού και εμείς θα ξεκινάμε 8 λεπτά μετά. Αυτό είναι μείον για την εκπομπή. Βέβαια, μείον για την εκπομπή στην προηγούμενη σεζόν ήταν ότι έπρεπε να αναλογιστείτε ότι και 8 λεπτά νωρίτερα να ξεκινάγατε από την Ναταλία Γερμανού, πάλι η Ναταλία ήταν μπροστά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν ήταν 8 λεπτά. Αυτό, έτσι. Λέω για πέρυσι μιλάω. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι ότι κερδίζεις λίγο κοινό παραπάνω αν ξεκινήσεις την ώρα σου, γιατί αν ο πρώτος που θα ξεκινήσει έχει τραβήξει τον κόσμο. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ναταλία Γερμανού πάντα ηγείτο στην εταιρεία. Ναι, αλλά η κάθε αρχισυντάκτρια επειδή δίνει τον αγώνα της, γι' αυτό και θέλει να είναι ακριβώς την ώρα της. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε λοιπόν. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ακούστηκε ότι έδωσε ρεσιτάλ ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Αυτό είναι αναμενόμενο. Που δεν ακούγεται πουθενά Ουγγαρέζος. Γιατί βέβαια εκεί τι έγινε. Θα πάνε να κάνουν ένα θέμα που θα λέγανε για καμιά εκπομπή περίεργη. Πού να μιλήσει αυτός. Θα λέγανε για κανένα ζευγάρι το οποίο πήγε χεράκι να φάνε φαγητό σε κανένα ρέστεραν αλφα κατηγορίας.
Και σου λέει, τι να μιλήσω, κοκκινίζει, πρασινίζει. Αυτό εκεί τον έχουν για να δείξουν ότι έχουν πάρα πολλά χρώματα. Δηλαδή αυτό κοκκινίζει, πρασινίζει. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, πες τον και βαρύδι για να ολοκληρωθεί. Α, ναι, μπράβο, το βαρύδι τη Φέη Κορδά. Λοιπόν, να πούμε πάντως ότι. Εντάξει, αυτό το ότι μια ομάδα έδεσε κατευθείαν και έδειξε μια καλή απόδοση και είναι ευχαριστημένο το κανάλι, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ξεκινάνε με θετικό πρόσημο. Ναι. Να πούμε το ωραίο είναι ότι μετά η Σκορδά μάζεψε την ομάδα και την πήγε φαγητό, που είναι πάρα πολύ ωραίο να προσπαθείς τουλάχιστον, όσο και αν δεν γίνεται πολλές φορές, να δέσεις την ομάδα, δηλαδή να πας για ένα φαγητό. Ναι. Να έχεις κοινές εμπειρίες. Αυτό που κάνω και με το πρωινό στον Α, ναι. Η Τσιμτσιλή. Δηλαδή, να πιεις ένα κρασάκι, να μιλήσεις, να περάσεις καλά. Ξεκινάει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η Σκορδά που δείχνει ότι προσπαθεί να έχει στα όπα-όπα την ομάδα της. Προσπαθεί να τους κάνει ομάδα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτός που ηγείται σε μια τηλεοπτική εκπομπή να προσπαθήσει να κάνει ομάδα τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Και ας υπάρχουν κοντρίτσες, έτσι. Άκουσε, επάνω στη δουλειά θα κοντράρεις, θα γίνουν πράγματα. Αλλά το να βλέπεις όμως ότι ο μπροστάρης σου προσπαθεί να έχει ενωμένη την ομάδα, αυτό σε κάνει να είσαι ανεκτικός τύπος απέναντι στα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν. Ναι, βέβαια, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές άμα είναι κάποιες παρουσιάστρες έτσι κλείνονται στον εαυτό τους και είναι πιο απομονωμένες. Δεν θα πω τώρα για Μενεγάκη, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει από πίσω, μπορεί να μην τα ξέρουμε. Όταν είναι πολύ στα ρούμπα και απομονωμένοι, αρχίζει και εσύ νιώθεις περίεργα στον αέρα. Λες τώρα. Με θέλει, δεν με θέλει, δεν μας θέλει όλους μαζί, γιατί δεν κάνει μια προσπάθεια. Αυτό θεωρώ ότι ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το κάνει και η Κατερίνα Καινούργια. Η Καινούργια το έχει μόνιμα αυτό. Και στο κλείσιμο και στο άνοιγμα και στις γιορτές. Στις γιορτές και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, η Καινούργια το έχει. Τις προάλλες είχε κάνει κάτι σε κάποια γιορτή που ήταν στο μαγαζί του δικού της. Ναι, μπράβο. Όχι, και στο αδελφό της έχει πάει το μαγαζί του αδελφού της. Δηλαδή, ρε παιδιά, είναι απλά πράγματα. Όποιος θέλει να πρωταγωνιστήσει, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξει την πλάτη του. Θα πρέπει να κοιτάει το τι συμβαίνει στη δικιά του ομάδα, στο δικό του σπίτι. Mm-hmm. Να το συμμαζεύει και μετά να βγει έξω για να κάνει την επίθεση. Έτσι ώστε να έχει την όθηση των ανθρώπων που είναι δίπλα της. Απλά πράγματα. Η Φέη Σκορδά έκανε το σωστό και μάλιστα ξεκίνησε το χώρο αυτό πρώτη. Που δείχνει ότι. Γιατί πέρυσι δεν θυμάμαι να του είχε βάλει για φαγητό στην προηγούμενη σεζόν. Μπορεί να μην είχε ακουστεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ νομίζω ότι φέτος θέτει νέες βάσεις και για τον εαυτό της και για την ομάδα της και θα δούμε κάτι πολύ ισχυρό από τη μεριά της Φέης Κορδά. Mm-hmm. Φαίνεται αυτό. Επίσης, εάν καταφέρει να κουμαντάρει τον Ανδρέα Μικρούτσικο, να μην καπελωθεί δηλαδή από τον Ανδρέα και να τον έχει σε μια ισορροπία, ο Ανδρέας θα είναι το καλύτερο όπλο για τη μάχη στην πρωινή ζώνη, για την Φέης Κορδά. Για το βαρύδι δεν συζητά. Αυτό θα είναι το χειρότερο όπλο. Αυτό θα είναι σφεντόνα. Οι άλλοι θα είναι πυρηνικά όπλα. Όχι, απλά εάν με το καλημέρα σας ουσιαστικά κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι έδωσε ρεσιστάλ ο Μικρούτσικος και όχι ο Γκαρέζος, αυτό είναι λίγο για αρχή, λίγο χτυπηματάκι. Θα ναι, δούμε. Εντάξει, γιατί μην ανάβουμε τώρα φωτιές. Δεν ανάβουμε φωτιές. Απλά το θέμα είναι ότι εκ των πραγμάτων η εμπειρία του Ανδρέα είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όσο και να βάζουν στα χαρτιά νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 4, νούμερο 5. Αυτός που έχει την εμπειρία και έχει τη δυναμική δεν τοποθετείται σε λάθος θέση, μόνο στη θέση που του ανήκει. Και αυτή τη στιγμή η θέση που ανήκει στον Ανδρέα Μικρούτσικο στη συγκεκριμένη εκπομπή είναι το λιγότερο νούμερο 2. Απλά θα πρέπει γενικά ναι. Να κρατηθούν ισορροπίες, γιατί θεωρώ για τα νούμερα ίσως αρχίσουν να τα βέλει εκατέρωθεν. Ναι, με τα νούμερα θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Μόλις θέλει να ανεβάσει κάποιος τα νούμερα θα κάνει το χτυπηματάκι απέναντι, μετά θα πηγαίνει την άλλη πλευρά. Το ξέρουμε αυτό. Την υγεία μας να έχουμε. Η Τρίτη είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Για τα νούμερα. Αν και είναι πρεμιέρα, είπαμε και από περιέργεια, πιστεύω θα πάνε παντού. Κοίταξε. Η Τρίτη είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Την πρώτη μυρωδιά θα την πάρεις. Mm-hmm. Η Πέμπτη θα είναι η μέρα που θα. Δηλαδή η Πέμπτη που θα έρθει. Δηλαδή τη Παρασκευή τα νούμερα που θα διαβάζουν οι εκπομπές. Η Πέμπτη θα είναι που θα πάρουν όθηση οι εκπομπές που δεν είδανε πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, η τέταρτη, πέμπτη εκπομπή και έκτη θα έχουν καλύτερα νούμερα από τις πρώτες τρεις μέρες, να ξέρεις. Εδώ είμαστε, δεν τα λοιπόν, λέμε. Ναι. Οπότε, λοιπόν, η Παρασκευή θα είναι, που θα εξαφανιστεί, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, θα περάσουν καλά, θα αφήσουν στην άκρη τα νούμερα. Και μετά πάλι η άλλη, η Τρίτη, πλέον θα ξεκινάει και θα είναι αυτό που θα οριοθετείτε και θα παίρνουν τις αποστάσεις πλέον οι εκπομπές, η μία με την άλλη. Γιατί πάμε στο Λιαγκούκο. Όχι, δεν πάμε στο Λιαγκούκο. Μα γιατί.
Όχι, δεν πάμε στο Λαμπούκο. Εγώ το Λαμπούκο θέλω. Όχι, γιατί έχει ένα αποκλειστικό, γι' αυτό έχει αποκλειστικό για το Λαμπούκο. Αποκλειστικό. Δηλαδή, εντάξει, εμείς το ξέρουμε αυτό από χθες, αλλά ξεχάσαμε να σου το πούμε. Γι' αυτό τώρα θέλει να το κάνει αυτό. Λοιπόν, η Φέη Σκορδά έκανε την καλύτερη κίνηση. Για εμένα δεν είναι ότι ο Αντρέας ήταν η έκπληξη μεγάλη, για μένα ήταν η έκπληξη το τραπέζι που τη έκανε. Το κρατάω αυτό και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Και πάμε τώρα στο Λιαγκούκο. Το θες κανονικά ή θεατρικά? Θεατρικά το θέλω. Λιαγκούκο, το πήρες το τεφαρίκι. Ναι. Λοιπόν, έχω μια ωραιότατη μεταγραφή του Ισίδωρου που τον μελετάγαμε τόσο καιρό. Στο Λιάγκα, και το Τσίμπισα. Η μοναδική εκπομπή που δεν ήξερα και δεν είχα πληροφορία ότι θα πάει εκεί. Ναι. Και εν τέλει μου με παίρνουν κάποια φιλαράκια τηλέφωνο από αντένα μεριά, τα του βάλει και τα γνωστά, ξέρετε, τα οποία έχουν μεγάλο αυτή και μου λέει το δωράκι, την πάτησες. Λέω πως την πάτησα. Είπες για Φέη Σκορδά, είπες για Αλφα, είπες για Όπεν, δεν είπες όμως για τον αντένα που εν τέλει εδώ ήρθε. Και λέω ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν? Ουσιαστικά μίλαγε με Σκορδά για Χριστίδου και, στη Τζολάκη ουσιαστικά, εντάξει θα πούμε του ποιητητές, τελικά επέλεξαν τον Αρτζίτα. Και μάλιστα εμείς είχαμε στεναχωρηθεί γιατί λέγουμε ας έπρεπε να τους δύο. Και Ναταλία Γερμανού. Και Ναταλία Γερμανού κάποια στιγμή. Αλλά τώρα πιο πολύ ήταν προς το τέλος, ήταν προς Φέη Σκορδά. Προς Φέη Σκορδά. Mm. Κοίταξε, το θέμα είναι πώς το εξής. Θα σου πω πώς μου φαίνεται. Ναι, θα πούμε και τι θέση έχει. Ναι. Όχι, δεν θα πούμε τη θέση, δεν χρειάζεται να πούμε τη θέση. Το παιδί πήγε εκεί, άσε τη θέση. Ναι, απέξω. Ναι, όχι, εννοώ ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω. Σε καλό πόστο. Δεν είναι να πούμε τη θέση, γιατί δεν χρειάζεται. Αυτά είναι τα οργανωτικά τα κομμάτια που τα αφήνουμε. Πούμε, ναι. Λοιπόν, και δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Ναι, αλλά δεν θα είναι από πίσω μόνο, αυτό θέλω να σου πω. Παιδί μου, εννοεί. Μ' αρέσει η Έλενα. Ο Ισίδωρος αυτή τη στιγμή είναι ένα χαρτί πάρα πολύ καλό, δυνατό. Τα τελευταία 2-3 χρόνια το θυμάμαι στον αέρα. Εγώ δεν το θυμάμαι εγώ εκτός αέρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πάει κάπου και να μην το χρησιμοποιήσω στον αέρα, θα είναι κορόιδα. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι κορόιδα. Οπότε λοιπόν, έχουμε εδώ τη μεγάλη έκπληξη για εμένα από όλο τον κόσμο που μετακινήθηκε το Sky. Ο πιο τυχερός είναι ο Ισίδωρος που πήγε στον Αντένα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μαγαζί δυνατό. Είναι μια θέση που, όπως βλέπεις, ο Λιάγκας δεν αλλάζει εύκολα συνεργάτες όταν ευχαριστημένος. Δηλαδή, είδες πάλι, ήδη ήταν. Δηλαδή, όταν δουλέψεις και είσαι δουλευταράς, που από ό,τι ξέρουμε ο Ισίδωρος είναι δουλευταράς και κάνει και πάρα πολλά ρεπορτάζ, τον έχουμε συναντήσει πολλές φορές έξω. Και στο Open, όταν ήμασταν που ερχόταν με τα πάρα πολλές φορές. Όπου πήγα, πας εκεί ήταν. Ναι, εντάξει και άλλα παιδιά, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τον Ισίδωρο. Και ο Αρτζίτας όμως ήταν. Και ο Αρτζίτας, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι δύο παιδιά τα οποία είναι πολύ δυνατοί. Δεν θέλω να ρίξω κανένα από τους δύο. Αλλά όπως και να το κάνουμε. Ο Ισίδωρος ήταν ο πιο τυχερός από όλους. Ναι, ναι. Πήγε σε ένα κανάλι το οποίο με το που θα ανακαλύψει τη δουλειά που κάνει και το πόσο καλός είναι, θα του δώσει όθηση. Θα του δώσει όθηση. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή που σας λέω. Βέβαια, εδώ να πούμε, μου κάνει εντύπωση πώς έσκασε αυτό. Υπάρχει μια γυναίκα η οποία ήταν στο Sky, η Ισπανού. Αυτή που πήγε και πέταξε έξω τη μαγκύρα στην ουσία. Ναι. Εντάξει. Ισπανού πρέπει να μεσολάβησε, δηλαδή που ξέρει τη δυναμική του Ισίδωρου, έτσι ώστε να μπει και στο πρόγραμμα. Καλά, όλοι το ξέρουν τον Ισίδωρο, μόνο. Όχι, άλλο το βλέπω έξω και άλλο πώς δουλεύει πίσω. Δηλαδή μέσα στα γραφεία πώς δουλεύει κτλ. Mm. Είναι και το ρεπορτάζ έξω και τα γραφεία. Οπότε εγώ πιστεύω ότι αυτό που δεν είχαμε υπολογίσει εμείς είναι ότι υπάρχει μια Ισπανού εκεί που γνωρίζει τη δυναμική του κάθε ρεπόρτερ που δουλεύει στο Sky. Και προφανώς ήθελε ο Λιάγκας να δυναμώσει την ψυχαγωγία. Γιατί είπαμε τις προάλλες ότι εντάξει, υπάρχει ένα θεματάκι γενικά σε εκπομπές με την ψυχαγωγία. Έχουν ρίξει πάρα πολύ μεγάλο βάρος και στην ενημέρωση. Οπότε με Ισίδωρο θα δυναμώσει η ψυχαγωγία. Ο Γιώργος Λιάγκας, το ενημερωτικό τον ανέβαζε πάρα πολύ. Το ψυχαγωγικό πήγαινε κατά διάολου, αν θυμάσαι. Έβγαινε η μικρούλα εκεί, του Ιωαννίδη, η παρτενέρ, και έλεγε τα παλαβά της. Εκεί δεν είχε ρεπορτάζ τέτοιο. Άσε που τα είχαν κάψει όλοι πιο πριν και δεν είναι σημασία. Τώρα όμως θα έχει πρωτογενή υλικό. Τώρα λοιπόν έχει έναν άνθρωπο που θα του φέρει υλικό μέσα, θα του φέρει εικόνα, θα του φέρει πράγματα. Θα του πει, ας πούμε, ότι πρόσεξε εδώ πέρα είναι λακκούβα, μην πέσουμε μέσα, πάμε δεξιά, πάμε αριστερά. Είναι γνώστης ο Ισίδωρος του θέματος και δεν είναι ένα παιδί το οποίο απλά θα βγει έξω να πάει να πάρει να κάνει ένα ρεπορτάζ. Mm. Έχει μεγάλη διαφορά αυτή. Οπότε εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος Λιάγκας με την κίνηση αυτή δυνάμωσε πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα εδώ θα πρέπει η Κατερίνα Καινούργιο που θα είναι ο άμεσος αντιπαλός του στην ουσία. Να προσέξουν ιδιαίτερα. Και αντίστοιχη είναι η Πολυκάρπου.
Ε? Η αντίστοιχη τώρα στη θέση όχι, του. Όχι, καμία σχέση. Γιατί? Η Πολυκάρπου δεν βγαίνει έξω. Ενώ... Πώς δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει έξω η Πολυκάρπου. Βγαίνει και έξω. Επιλεκτικά. Ο άλλος είναι. Τώρα, μην συγκρίνουμε, λέμε όχι, τώρα. Άκουσε, η Πολυκάρπου είναι εσωτερική μαζόχτρα. Ναι, αλλά βγαίνει και στο. Και δίνει το ρεπορτάζ στο παράθυρο. Ναι, αυτή είναι εσωτερική μαζόχτρα. Δουλεύει η ομάδα κτλ. Εσωτερική μαζόχτρα. Ο Ισίδωρος είναι εσωτερικός μαζόχτρα, εσωτερική μαζόχτρα, αλλά είναι και έξω. Δηλαδή τα βράδια θα κινηθεί, θα περάσει, θα πάει δεξιά-αριστερά, δηλαδή θα δει που είναι η κίνηση μεγάλη, που υπάρχουν καλέσματα το ένα το άλλο, δηλαδή θα ψαχτεί πάρα πολύ. Είναι ρε παιδί μου. Θα του ανοίξει και η όρεξη κι άλλο γιατί στο Summer School. Ναι. Στο Summer School δεν είχαν την απόδοση που έπρεπε. Ναι, ήταν λοιπόν, στο ρελαντί. Δουλεύανε σε διακοπές. Δουλεύανε σε διακοπές. Το θέμα είναι λοιπόν ότι βλέπουμε μία ομάδα η οποία είχε μια μεγάλη καλοκαιρινή αποτυχία να παίρνουν τα κομμάτια, να διαλύεται αυτή η εκπομπή και να μένουν μόνο στην ουσία έμεινε η Μαριάντα Πιερίδη που δεν ξέρουμε τι θα κάνει η παρακάτω. Η Μάρτζη η οποία θα προωθηθεί. Όχι, δεν θα προωθηθεί. Δεν θα προωθηθεί. Δεν θα μείνει στο Sky. Δεν θα προωθηθεί. Είναι ήδη σε πόστο στο Sky. Που δεν χρειάζεται απορρόφηση. Είναι στο πρόγραμμα. Οπότε δηλαδή για να απορροφηθεί, πάμε θα πάει κάπου αλλού και τα λοιπά. Δεν θα απορροφηθεί, θα μείνει στην γραφειοκρατική δουλειά που λέω εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε λοιπόν είναι τακτοποιημένα όλα τα παιδιά. Ο πιο τυχερός είναι ο Ισίδρος, μετά έρχεται ο Αρτσίτας, ο οποίος του κάτσε πάρα πολύ καλά. Για τον Λαμπρούκο δεν θα πούμε τίποτα. Ο Λαμπρούκος πήγε εκεί που ήταν πριν πάει στο Sky. Ούτως ή άλλως, δηλαδή επέστρεψε στη βάση του, στο σπίτι του πήγε. Είναι άνση παραδεισανού. Φύγει λίγο άρον-άρον. Ναι. Είναι ένας παραδεισανού που δεν έχει σχέση με το καλοκαιρινό, δεν το χρεώθηκε δηλαδή την αποτυχία αυτή, τυχερή ήταν. Πήγε και αυτή στη Ελένη Τσολάκη δίπλα, οπότε και αυτή τυχερή είναι. Τότε που είχε φύγει, δηλαδή είχε κλείσει και πριν τελειώσει η σεζόν το Σαββατοκύριακο στο Open, που είχε πάει ο Κωνσταντάρας, που έφυγε γρήγορα, δηλαδή θέλω να σου πω δεν το συζήτησε καθόλου με το Open. Φέη Σκορδά. Σκορδά, ναι, σωστά. Ναι, Φέη Σκορδά ναι. Είχε πάει. Όπου φάνηκε ότι ενώ την στήριξε πάρα πολύ κτλ., με τη Φέη Σκορδά δεν κολλήσανε. Όχι. Δηλαδή δεν τον πήρε μαζί της στο Μέγκα. Για εμένα, φάουλ της Φέη Σκορδά. Κοίτα, όπως καταλαβαίνεις το δωράκι, στη δουλειά αυτή δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Είτε στηρίζεις κάποιον είτε όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όντως τα έδωσε όλα ο Κωνσταντάρας, είχε βγει μέσα από τα μάξι, ήταν κάτι ισοπεδωτικό που έγινε, αλλά από εκεί και πέρα μετά συνεχίζουμε την πορεία και τα νούμερα. Γιατί για να φτάσεις στην κορυφή πρέπει να βάλεις την άκρη τους συναισθηματισμούς. Και δεν υπολογίζεις, υπολογίζεις μόνο τον αυτό. Ναι. Δεν με αφήνεις κιόλας να λέω. Τώρα τελευταία παιδιά έχει ξεφύγει πάρα πολύ, δεν φταίω εγώ. Συγγνώμη, τον Ποπό, εντάξει. Δεν φταίω εγώ σε αυτό. Γιατί έχω άδικο σε αυτό που λέω. Γιατί αν πήγαινε με συναισθηματισμούς η Σκορδά, θα τον είχε μαζί το Κωνσταντάρα. Ναι, κοίταξε. Που έλεγε θα τη στηρίζω μια ζωή και θα είμαι πάντα δίπλα της, έτσι είχε πει. Βλέπω μια Φέη Σκορδά η οποία έχει πάντα δύο ανθρώπους δίπλα της και αυτοί οι δύο είναι εκτός αέρα. Του αέρα δεν σέρνει ποτέ άτομα μαζί. Mm. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι ο Παρτσόλης και ο άλλος που ήταν άρρωστος μια εβδομάδα. Mm-hmm. Ο Ρενιέρης, πώς είπαμε, δεν θυμάμαι το όνομά του, ζητάω συγγνώμη. Ναι, νομίζω Ρενιέρης. Ναι. Λοιπόν, αυτούς δύο τους σέρνει μαζί της παντού. Καλά μπροστά... έτσι όπως το λες τους σέρνει. Εντάξει, μωρέ, σχήμα λόγου είναι τώρα. Λίγο, εντάξει, του φέρνει πάντα μαζί τη. Εντάξει, ο Παρτσόλης είχε κάνει δουλειά με το Survivor. Τα είχε κάνει, ήταν πέρυσι. Τώρα όμως στο Survivor έχει άκρες και ο Αρτσίτας. Δηλαδή θα παίξει μπαλά ο Αρτσίτας πολύ εκεί στο Survivor. Ο Αρτσίτας όμως την πέρυσι που ήταν και στην Παγκοδίμου δεν είχε. Δεν ξέρω, ήταν, είχε κάνει λίγο πιο πίσω. Δεν ήταν τόσο. Δηλαδή και στο Twitter που ανέβαζε. Υπάρχει μια διαφορά. Στο Sky μέσα σκάι. Δεν μπορούσε να πει πολλά. Σωστά. Τώρα εκεί που είναι θα πει περισσότερα. Ναι, για να δούμε. Οπότε λοιπόν η Τσολάκη έχει πάρει ένα όπλο για το Survivor πάρα πολύ καλό. Μακάρι να αποδώσει. Εάν πουλάει. Ναι, μακάρι να αποδώσει το Survivor. Στο Open πέρυσι δεν μας πουλάει. Ναι, δεν μας πουλάει. Ναι. Άπατο. Είναι ένα θεματάκι. Μόλις το 1-2%. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Γιατί είναι δύσκολο και το κανάλι, έτσι. Η ομάδα. Οπότε λοιπόν η σημερινή μέρα ήταν πάρα πολύ σημαντική για τις δύο εκπομπές στην ουσία, για την καινούργιο και την Φέη Σκορδά. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις εκπομπές για μία φορά ακόμα καλή επιτυχία να έρθουν τα αναμενόμενα που έχουν τα παιδιά. Δηλαδή όλοι περιμένουν κάτι. Αυτό το κάτι να τους έρθει. Μην νομίζετε ότι όλοι περιμένουν να πάνε στην πρώτη θέση και να καρφωθούν εκεί. Όλοι περιμένουν κάποια καλύτερα ποσοστά, κάποια πράγματα να γίνουν πιο σωστά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους, αλλά πιο πολύ ευχόμαστε την Ελένη Τσολάκη που είναι η αγαπημένη μας. Εκεί ευχόμαστε τα περισσότερα δηλαδή. Συγγνώμη στους άλλους.
Αλλά να πω και την αλήθεια μου. Ξέρω ότι θα πάνε πολύ καλά και τα παιδιά του Σταρ. Αλλά θέλω να πω ότι στην πιο δύσκολη φάση και αυτό που, που χρειάζεται, ας πούμε, πολλές ευχές θετικές είναι και η Κατερίνα Καινούριο. Που θα δώσει και αυτή μια άλλη μάχη, τελείως διαφορετική, με, άλλα, με άλλο στυλ εκπομπής και με άλλη διάθεση. Φέτος ξέρεις τι νιώθω, ότι υπάρχει συναγερμός παντού, ότι υπάρχει ένα άγχος. Παίρνουν τελευταία στιγμή με άτομα. Βγάζουν πάνω αριστερά, ψάχνονται με τα θέματα. Δηλαδή, ξέρουν ότι έχουν τέτοια σκαμπανεβάσματα τα νούμερα, που είναι ακόμα χειρότερα και από πέρυσι. Θεωρούν ότι θα τους έρθει από πάνω. Κατάλαβε, σου λέω. Δηλαδή, θεωρούν ότι αυτά τα σκαμπανεβάσματα που υπήρχαν και πέρυσι θα είναι πιο έντονα φέτος. Ναι, και βλέπεις, είναι υποψιασμένοι. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, μια μέρα πριν ξεκινήσει η πρεμιέρα, σου λέω για το Λιάγκα, κάνανε αυτή τη μεταγραφή που είναι δυνατή, αλλά έπρεπε, ας πούμε, να το έχουν πάρει απόφαση πιο πριν. Κατάλαβε, σου λέω. Ίσως να περιμένανε, γιατί δεν ξέρουμε, μπορεί ο Ισίδρος να μην λέγει κανένα μήνα μαζί τους και να το κρατάγανε, δηλαδή δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, όμως για να. Προφανώς όμως για να μιλούσε, υποθέτω, με σκορδά, με αριστερά-δεξιά, δεν είχε κλείσει. Άκουσε. Ένας επαγγελματίας κρατάει πισινή. Σου λέει, μέχρι να υπογράψω κάπου και μέχρι να πάω οριστικά, κοιτάξτε το δεξιά, τι γίνεται. Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, ίσως εγώ λέω συγκεκριμένο άτομο, Ισπανού είναι αυτή που έχει μεσολαβήσει και έχει γίνει η κατάσταση. Εντάξει. Και επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος Λιάγκας είναι τυχερός. Δηλαδή η ψυχολογία ανεβαίνει ένα επίπεδο πάνω. Εγώ ξέρω γιατί γελάω και για τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά αυτά που λέμε στο Τζέρεξ, πολλές φορές αναφέρουμε κάποια άτομα χωρίς να τα γνωρίζουμε καθόλου. Ενώ άλλο να πει ένα γεια σε προσωπικό επίπεδο. Και ξαφνικά τις επόμενες μέρες ακούς, βρήκε δουλειά αυτός. Και λέω γραφείο ευρέσεως εργασίας, χωρίς να έχεις επικοινωνήσει με τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή, επειδή στην πιάτσα ακούγονται κάποια πράγματα και ίσως μιλάμε και για αυτός είναι ελεύθερος, ο άλλος δεν είναι αριστερά-δεξιά, έρχεται το παζλ και δένει. Όλη η πιάτσα ξέρουμε ότι βλέπει αυτή εδώ την εκπομπή. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν λέμε πράγματα τα οποία τα ακούει η πιάτσα. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό κομμάτι ότι για τον Αρτσίτα και τον Ισίδρο, ειδικά τα δύο παιδιά αυτά, τα οποία ήταν μέσα σε ένα ναυάγιο όλο το καλοκαίρι, εμείς τονίζαμε πάρα πολύ ότι τα δύο παιδιά αυτά έχουν μια μεγάλη αξία σαν, σαν εργασία. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και οι δύο τοποθετήθηκαν κάπου. Γιατί η Μάρτιν Λαζάρου δεν χρειάζεται, έχει τον διαιτητή αυτή δίπλα της. Για τη Μαρία Νταπιερίδη, εντάξει, είναι μια κοπέλα η οποία θέλει να κάνει πράγματα. Τουλάχιστον εντάξει, θα έχει δουλειά τώρα, αν δεν πάει ναι, κάπου. Όχι, θέλει να κάνει πράγματα στη τηλεόραση, ανεξάρτητα το τραγούδι. Μακάρι να κάνει κάτι κοπέλα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι, που δεν το θέλουμε κι εμείς. Θα κάνω εγώ λίγο χιούμορ τώρα να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα. Δεν σας φέρετε καλά το αφεντικό? GR Express. θέλετε μεταγραφή? GR Express. Να σου υπενθυμίσω ότι στο Μέγκα μέσα τουλάχιστον, ότι ό,τι έχει συμβεί στραβό το έχω βγάλει στον αέρα. Αυτό. Και σε άλλα κανάλια, αν τύχει κάτι στραβό, θα τα βγάλουμε και στον αέρα. Και μιλάμε και για τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, που είναι πολύ σημαντικό, για τους αρχισυντάκτες, γιατί πολλές φορές δεν τους φέρονται με σωστό τρόπο. Δεν είναι μόνο. Και οι αρχισυντάκτες δεν φέρονται. Στην προκειμένη περίπτωση, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι μεγάλοι μαχητές και είναι αφανείς ήρωες. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Ο Κρίσα Ιβαλιώτης, τον έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή, που θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή από τους πιο πετυχημένους αρχισυντάκτες. Μετά το Θέμη Μάλι είναι ο Ιβαλιώτης για μένα. Μετά υπάρχει η Κατερίνα Πόθα, η οποία πήγε στη Face Κορδά, η οποία και αυτή η κοπέλα έχει κάνει πραγματάκια, προσπάθησε να συντονιστεί με μια εκπομπή η οποία ζητούσαν πράγματα για την Κατερίνα Ζάρη Φιλέο, τα οποία. Ήταν πάρα πολύ καλή και έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει την Κατερίνα Ζαρίφη. Από εκεί και πέρα έχουμε την αρχισυνταξία του Γιώργου Λιάγκα που και αυτοί δίνουν τη μάχη τους. Ξεχνάω το όνομα του παιδιού που είναι εκεί, ζητάω συγγνώμη. Υπάρχουν τα δύο νέα παιδιά τα οποία είναι Κατερίνα Καινούριου. Υπάρχει και ο Γιώργος Μπέζας μαζί με μια κοπέλα την οποία εγώ προσωπικά δεν την γνωρίζω. Μια ελπίδα χύψη ωμέγα, η οποία είναι βοηθός της Σαμπάνη, αν δεν κάνω λάθος, στο Sky. Στενάχωρο για εμένα προσωπικά ότι έφυγε η Γογό Σαμπάνη από την Ελένη Τσολάκη. Πολύ στενάχωρο για μένα γιατί ήμασταν μαζί και όταν είμαι με κάποιον εγώ έχω μια συμπάθεια προς τα εκεί. Λοιπόν, αλλά ο Γιώργος Μπέζας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε και αυτή τη δική του μάχη με τη μελέτη. Κάποια στιγμή έκανε νούμερα τρελά, προσπάθησε, δίνει τη μάχη του, ξέρει δηλαδή να ελύσεται κι αυτός. Να σου πω κάτι, ο Βουράκης τελικά πού πήγε? Στην Ναταλία Γερμανού. Α, στην Ναταλία, ναι. Ναι. Α, ωραία, ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε και τα παιδιά τα οποία είναι αφανείς ήρωες. Εμείς τουλάχιστον μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή προσπαθούμε να αναδείξουμε και τα παιδιά όλα αυτά το πώς δουλεύουν, το τι κάνουν κτλ. Και βέβαια να μην υποτιμήσουμε και τους άλλους αρχισυντάκτες, ακόμα και όταν μια εκπομπή δεν πάει καλά.
Να ξέρετε, η ευθύνη είναι συνολική, δεν είναι μόνο, και το λέω συνολική, δεν είναι μόνο της εκπομπής, είναι και του καναλιού. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το Open ξέρουμε ότι χωλαίνει, σε πολλά πράγματα χωλαίνει. Δεν φταίει τώρα η εκπομπή εάν έχει πρόβλημα στα νούμερα σε πρώτη φάση, που δεν θα έχει πρόβλημα πιστεύω, γιατί έδεσε αυτή η ομάδα πάρα πολύ καλά. Λείπει ο Ποσειδώνας. Λείπει ο Ποσειδώνας. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί είχε αλλάξει όλη η ομάδα. Όχι, άλλο λέω. Ότι εντάξει, έτσι όπω βλέπω την ομάδα εγώ, όπω βλέπω την ομάδα εγώ. Αν έμενε μόνο ο Ποσειδώνας, θα τρώγε τα βέλη όλα αυτό. Καταλαβαίνω. Ναι. Ενώ με όλα τα άλλα τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η ομάδα αυτή έχει συντονιστεί πάρα πολύ καλά. Είναι όλοι μπλαμπλαδόροι, είναι όλοι δυνατοί. Θα κάτσουν, θα τα πούνε, θα τα βρούνε. Θα είναι λίγο πιο εμαξί. Θα πέφτει και πιο πολύ γέλιο που δεν έπεφτε πέρυσι σε εμά. Δεν έπεφτε γελίο σε εμάς. Ναι, μόνο κλάμα είχε. Υπήρχε μια. Ναι, ευχαριστώ, ναι. Υπήρχε μια ένταση. Η ατμόσφαιρα, ναι, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική. Ναι. Ναι. Ηλεκτρισμένη. Ενώ τώρα, ας πούμε, είναι όλα ισορροπημένα πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα προσφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι η προηγούμενη. The Weekenders! Αυτό πάλι. Παιδιά, δεν γίνεται. Τι την έχει τη φωτογραφία. Θα την άφηνα. Να το W. Το ήρθε. W, η νέα φωτογραφία από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Να πούμε ότι. Εντάξει, θα πεις και εσύ τώρα τα παιδιά όπως τα βλέπεις, αλλά δεν. Κοίταξε, η μια μεριά είναι αριστερά, ο Πάτρας έχει την ψυχαγωγία και ο άλλος έχει την ενημέρωση δεξιά. Από πίσω, ναι. Από τη δεξιά-αριστερά στο κέντρο είναι ο Μίλτος Μακρύδης, ο οποίος θα συντονίζει και θα έχει το τελικό σχολιασμό, και τα δύο κορίτσια τα οποία είναι σαν ζευγάρια πλέον οι δύο παρουσιαστές. Δηλαδή έχουμε μπροστά Νικόλιζα και Δέσποινα Καμπούρη, στον σχολιασμό κτλ. Είναι ο Μίλτος Μακρύδης και δεξιά-αριστερά οι άνθρωποι που θα μπαινοβγαίνουν. Στην ουσία αυτοί οι πέντε που βλέπετε μπροστά-μπροστά είναι η βασική ομάδα, η οποία θα είναι στον αέρα και οι άλλοι θα μπαινοβγαίνουν. Αυτό είναι το σύστημα που βλέπω εγώ τουλάχιστον. Βέβαια στον Αντένα, έτσι στους διαδρόμους, μας έχουμε πει έτσι και λίγο από τις πρόβες που συζητιέται. Το είπαμε και χθες. Ναι. Είπαμε και χθες ότι οι παιδιά στο ψυχαγωγικό κομμάτι πασούν πάρα πολύ, έχουν θέμα. Όχι παρουσιαστή, ρεπορτάζ κτλ. Είναι ανέτοιμοι τελείως. Δηλαδή δεν έχουν. Θα μου πείτε, ναι, να έχουν μέρες μπροστά. Εσύ είπαμε για την ψυχαγωγία, απλά μίλησα γενικά τώρα, ναι, για το σύνολο. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι νωρίς ακόμα για τα ρεπορτάζ. Παιδιά, ποτέ δεν είναι νωρίς. Οι συνεντεύξεις κτλ. Δεν είναι νωρίς. Πρέπει να τις βγάζεις, να προετοιμάζεις πράγματα κτλ. Πρέπει να έχεις μια βάση, ας πούμε, και ένα ψυγείο, ρε παιδί μου, να υπάρχει μέσα για μια εβδομάδα, 10 μέρες, ας πούμε. Εξήγησες τον κόσμο ότι το ψυγείο, θα νομίζω ότι είναι ψυγείο με σάντουιτς. Ναι, είναι θέματα τα οποία μπορεί να τα παίξεις μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, έτσι ώστε τα μαζεύεις, έτσι αν υπάρχει ένα κενό, να μπορούν να μπουν μέσα να παίξουν εμάς. Αν και τόσα χρόνια που μιλάμε για τα μηντιακά, αυτά έχουν γίνει καλύτερα από εμάς. Ναι, ναι, κάνουν ναι, τα αποκωδικοποίηση κατευθείαν. Πάντως από τον άνθρωπο που έμαθα εσωτερικά για τα του Λιάγκα και τα του Weekenders και τα λοιπά, πρέπει να σας πω. Weekenders. Weekenders, ναι, ναι, Weekenders. Σαν Western, να πούμε. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που είναι σε υψηλό πόστο, παρακαλώ πάρα πολύ, σε πολύ δυνατό πόστο δηλαδή, μου λέει, να σου πω την αλήθεια, εδώ αυτό που συζητάνε γύρω-γύρω στον Αντένα είναι ότι αυτή η εκπομπή δεν πρόκειται να πάει. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Θυμάσαι το. Επειδή όλα τα western παλιά ήταν. Πώς το λέει, σε έντρε τελειώνανε. Ναι. Ξέρω, οι εκδικητές ή αυτοί ήταν σε στυλ, ναι, Αμερικανιά τελείως. Ναι. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα καμπόικα και να πάμε στο καμπόι όμως. Τώρα, γιατί σας είπα κάτι πολύ σημαντικό, ότι μέσα από την Αντένα ποντάρουν σε αυτήν την εκπομπή, αλλά δεν την πιστεύουν κιόλας. Και να σου πω κάτι, όταν βλέπεις, λοιπόν, κοιτάξτε, όταν βλέπεις μια ομάδα έτσι μπροστά. Είναι πολύ, Είναι πολύ. Εντάξει, δηλαδή έχει όμως τους αφανείς ήρωες πίσω. Τα παιδιά που δουλεύουν προφανώς. Γιατί δεν και αυτοί θα δουλεύουν. Θα βγαίνουν και αυτοί μπροστά. Θα βγαίνουν ναι, όλοι. Ο ένας είναι από αριστερά, ο δεύτερος πίσω από τον Πάτρα είναι. Παρέλαση, είναι το παιδί που λέγεται τα τηλεοπτικά. Πίσω από τον Πάτρα έχει μια κοπέλα. Ο δεύτερος είπα. Α, πίσω ο δεύτερος. Πάτρα. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή. Να σου πω. Εντάξει, ξέρω. Πάντως είναι λίγο παρέλαση. Έλα ο πρώτος. Πάμε. Η φωτογραφία που βγάλανε ήταν έξυπνη που έχει τον W, αλλά. Πολύ λαός. Πολύ λαός. Δηλαδή, εντάξει, άμα πούνε να μιλήσουν όλοι από 10 λεπτά, ας πούμε, κοιτάξτε εδώ πέρα. Είναι. Ναι, απλά δεν είναι καλό όμως το στήσιμο, γιατί θεωρώ ότι οι δύο κεντρικοί παρουσιαστές θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σε άλλο σημείο, δεν ξέρω, κάπως διαφορετικά. Για μένα αναδεικνύεται ο Μίλτος Μακρύδης. Που είναι στη μέση. Ναι. Που είναι στη μέση. Τυχερά είναι τα δύο κορίτσια που θα είναι μόνιμα στον αέρα μαζί με Πάτρα και Πανόπουλο. Στο όρθιο. Αφού δεν θα έχει πάνελ.
Κάποια καρέκλα θα έχουν να κάτσουν, μωρέ. Ξέρω και πόσο ορθά του, δηλαδή θα κουραστούν και οι άνθρωποι. Πόσο όρθιοι. Επειδή είπα ότι δεν θα έχουν πάνελ για αρχή γι' αυτό. Πάνελ δεν θα έχουν, αλλά καρέκλες θα έχουν. Δηλαδή δεν είναι φτωχοί. Επίστεψέ με. Σκαμπουδάκι. Δηλαδή δεν ξέρω, κάπου θα κάνουν. Αλλιώς θα είναι πάνελ, τελείωσε. Άμα έχει τραπέζι με καρέκλες, τελείωσε. Θα βγάλω το τραπέζι για να μην το πεις πάνελ εσύ. Εδώ λέγανε ότι θα ήταν όρθιοι στο όρθιο και θα παρουσιάζανε οι δύο. Τώρα αν είναι και κοπέλες λοιπόν, παρονέα τα κουνάκι. Δεν έχω δει το αμερικάνικο project. Δεν έχω δει το αμερικάνικο project. Για να κάτσω να σου πω ακριβώς πώς είναι η κατάσταση. Είναι κοπιαρισμένο από άλλη εκπομπή. Τώρα τι θα κάνουν εκεί, ας περιμένουμε να δούμε, ρε παιδί μου. Αλλά το μόνο που έχουμε να δούμε είναι πώς θα βγαίνουν στον αέρα αυτοί, όχι τίποτα άλλο. Μην περιμένετε κάτι άλλο δηλαδή. Και να είστε σίγουροι ότι η Σύση Χριστίδου είναι πανέτοιμη για να δώσει αυτή τη δικιά της μάχη. Δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια να την πατήσουν οι άλλοι. Εντάξει. Και η Χριστίδου πίσω ψάχνει ενισχύσεις. Θα έχει τελειώσει τώρα, αλλά ναι. Ψάχνει ενισχύσεις. Μέχρι τελευταία στιγμή. Ψάχνει ενισχύσεις. Να προσέχει ο Μελάς. Εκεί. Δεν ξεχνάω και το Μελά τα περσινά. Το Συρίγο τον ξεχνά. Το Συρίγο τον αφήνω εκεί, ερωτευμένος είναι. Άστα να πα τελειά άλλο. Άστα να τον. Αλλά να προσέχει και ο Μελάς. Και ο Συρίγος, βέβαια, να μην ξεχάσω, λες, να δεν θυμάμαι. Όχι, άστο τώρα γιατί. Είπαμε να μηδενίσουμε. Περάσαν ένα άσχημο καλό. Εξάλλου, μηδένισα τα πάντα, τα περσινά, αλλά του Ουγγαρέζου είναι φετινά. Ναι, δεν άκουσα τι είπα. Περάσαν ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί όταν παθαίνει μια ζημιά η κοπέλα σου, το βιώνει κι εσύ με το σπίτι του Ζουγανέλη, έτσι που κάηκε. Ναι. Οπότε άστο Συρίγο. Να αφήσω το Συρίγο. Ναι, έτσι πάει. Τέλος πάντων. Να προσέχουν όμως και να σέβονται τα άτομα, για τα άτομα τα οποία μιλάνε. Να μιλάνε με σεβασμό όπως απαιτούν να σέβονται αυτούς οι άλλοι. Εντάξει. Να φύγουμε τώρα από τα μηδιακά μας, αρκετά με τα μηδιακά. Θα μπορούσα να πω κι άλλα, αλλά και αύριο μέρα είναι. Και να πάμε στο Power of Love. Το οποίο ένας πανικός γίνεται. Αύριο θα έχουμε καλύτερα να μιλήσουμε για τα του Power of Love. Αλλά τώρα έχουμε να μιλήσουμε άλλα πράγματα. Τόσο καιρό, βέβαια, επειδή είδαμε και τα τρέιλερ, τόσο καιρό δεν είχε τέτοιο ξεκατίνιασμα. Τώρα βλέπουμε στο τρέιλερ, μάλλον για τις αποχωρήσεις, για τις ψήφους. Δεν ξέρεις ποιος θα μείνει σφάζεται, στο τέλος. Σφάζεται. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτός ο χαμός. Και φυσικά βγαίνουν τώρα έτσι πολύ πιο έντονοι χαρακτήρες. Λέγαμε η Νίκη ότι κάνει τις ανακατοσούρες, αλλά και αυτοί δεν πάνε πίσω. Δηλαδή, μάλωσε και ο Κόρκος με τη Σωτηρία. Εδώ λοιπόν το θέμα μας είναι ότι αύριο θα μπορούμε να μιλήσουμε καλύτερα για το επεισόδιο του σημερινού, γιατί είπαμε θα παίξει αργότερα. Ναι. Απλά επειδή και χθες ακούστηκαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν υποτιμητικά και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και τη Σωτηρία να λέει του αλλού ότι είσαι άντρας τρίτης κατηγορίας, έχουμε το θηλυκό πελετιέ. Ο άλλος να της λέει Μόκο, εντάξει τον προσέβαλε, η αλήθεια είναι. Και να, καλό θα είναι, ας πούμε, μια κοπέλα σε έναν άντρα, τουλάχιστον και προς τις κάμερες, να μην μιλάει τόσο υποτιμητικά. Άκουσε, ποια είναι η πραγματικότητα. Η Σωτηρία, ο Δημητράκης και ο Νικολάκης έχουν καβαλήσει τον Κάλαμον. Ο ένας το παίζει γκόμενος, η Σωτηρία ακόμα η ωραιότερη και με αγαπάει ακόμα κτλ. Και βέβαια αυτή τη στιγμή να πούμε την αλήθεια ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει γονατίσει τα πόδια τους, λανθασμένα, αλλά η ουσία και η πραγματικότητα είναι αυτή. Λοιπόν, ένα κοριτσάκι το οποίο είναι 22 χρονών βγαίνει και προσβάλλει ένα 32άρι με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι σε αυτό το παιδί και μάλιστα όταν υποτιμάς με τέτοιον τρόπο έναν συμπαίκτη σου είναι επίοικος απαράδεκτο για να μην, να μην μιλήσω με άλλο λεξιλόγιο. Να σας πω λοιπόν ότι η αντιπάθεια που δημιουργείται αυτή τη στιγμή προς τη Σωτηρία και τον Νικολάκη και τον Δημητράκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα ότι τα παιδάκια μαζεύονται στα live τους και κάνουν διάφορα πράγματα και όπου πάνε μαζεύουν τα 15χρονα και τα 18χρονα, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ας πάνε να μιλήσουν κανένα 25χρονο, να δεις τι έχει να ακούσει ο καθένας τους. Και το χειρότερο είναι ότι αυτά που ακούνε πολλά είναι ακραία και επικίνδυνα. Δηλαδή όταν κάποιος βγαίνει και λέει, όπως βγήκε ο Νίκος, και λέει ότι εγώ θα έχω δημιουργήσει μια αυτοκρατορία, ότι η Σωτηρία της θα κάνει τα ίδια, θα διαπρέψει κτλ. Και έχουμε μια Σωτηρία από την άλλη. Δηλαδή, άλλα λένε, άλλα κάνουν. Έχουμε μια Σωτηρία η οποία λέει. Εδώ έχουμε τα καινούργια που έκανε ένα ψηλό live εκεί. Μάλιστα, εδώ δικαιολόγησε τη στάση του όταν μάλλον η Σωτηρία με τον Κόρκα που δεν μίλαγε και κάνει το Βούδα, που είχε κλειστά τα μάτια και είχε σταυρωμένα τα πόδια και ουσιαστικά. Ότι είναι αυτός ο τρόπος να μην απαντάς, δηλαδή όταν προσβάλλουν την κοπέλα σου, να μην απαντάς εσύ, για να κράτησε τα νεύρα του. Βέβαια, μας έδειξε κάτι άλλο, ότι ήταν σαν ανέστητος. Πέστητα να εκτεθεί μπροστά στις κάμερες και εμένα δεν με νοιάζει. Αυτό ήταν δηλαδή η αποκωδικοποίηση, θα λέγαμε εμείς. Απ' την άλλη, λέει ότι εγώ θα ήθελα την κοπέλα μου να την πληρώνω, λέει, 5 χιλιάρικα, προσέξτε, με τα 20 ευρώ σύνδρομη.
5.000 το μήνα να κάθεται, αλλά η ίδια θέλει, λέει, επαγγελματικά να διαπρέψει. Και βγαίνει η εισιτηρία και μας λέει ότι το μαγαζί που ήταν περήφανη και μας έλεγε ότι έχει δικιάσει δικό της σπίτι, ότι έχει ανοίξει δικό της μαγαζάκι με τα piercing και τα του, όχι τα του, piercing νομίζω κάνει, αλλά λέει, τα έχω αφήσει, λέει, τώρα αυτά. Οπότε δεν κάνει τώρα τίποτα η εισιτηρία. Εγώ βλέπω ότι λείπουν ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ μεγάλο, οι περισσότεροι. Πήρα κάποια ψηλολόγια από το Power of Flow, αλλά βλέπω το μπελαριό, δηλαδή δεν βλέπω κανένα κινητή να δουλεύει. Ο μόνος που δουλεύει τον κόσμο είναι ο Νικολάκης, ο οποίος βγαίνει και λέει, ελάτε σε μένα να σας πω ότι πρέπει να κάνετε στη ζωή σας κτλ. Με συνδρομές βέβαια κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι εχθές εμείς είχαμε μια συζήτηση εδώ σχετικά με τον Νίκο, που πήγε στη Θεσσαλονίκη και έμεινε στο σπίτι της Σωτηρίας. Ναι, θα το πούμε και αυτό και θέλω να πω κάτι μετά και για αυτή τη συνδρομή που λες τα 20 ευρώ. Πες το. Αυτό που λες εσύ για το σπίτι, μας στείλανε πάρα πολύ ότι και καλά βλέπει και η οικογένειά του και οι συγγενείς και δεν είναι σωστό. Ότι θα μπορούσε, λέει, και σε ξενοδοχείο να πήγαινε πάλι, θα λέγαμε. Ότι είχε μια Λαμποργίνη, δεν ξέρω στα story του, ότι έχει Λαμποργίνη, αλλά έχει πολλά λεφτά. Αλλά τον κάλεσε η Σωτηρία και πήγε και μένει στο σπίτι της. Όλα αυτά, παιδιά, είναι δικαιολογίες. Εξάλλου τον Νίκο, εμείς τον κρίνουμε σαν παίχτη και αυτά που μας παρουσιάζει. Το αν έχει συγγενείς και οικογένεια, αν ας προσέχει όχι, και όχι, λίγο όχι, όχι, ο Νίκος τι λέει στον αέρα. Αν έχει οικογένεια να το μαζέψει. Με αυτά τα βίντεο που έκανε πριν, εκεί δεν είχε οικογένεια να το μαζέψει. Με το σκυλάκι και το κοριτσάκι κάτω. Με το θηλυκό ζώο. Εκεί δεν είχε οικογένεια. Να πάει λοιπόν η οικογένεια να μαζέψει το κανακάρι της και μετά να έρθει να μας την πει εμάς. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να αφήσω τα πιτσιρίκια τα 15χρονα που δεν βλέπουν, δεν ξέρουν τι σημαίνει ζωή, να κάθουν να ακούνε έναν τύπο με τέτοιες ιδέες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην νομίζετε επειδή πήγε σε ένα Power of Love και αυτή τη στιγμή συζητιέται δεξιά και αριστερά, ότι μετά από δύο μήνες ήταν έτσι τα πράγματα. Ξέρετε πόσοι από αυτούς τους παίκτες μας το παίζανε θεοί και τώρα είναι εξαφανισμένοι. Ξέρετε πόσοι. Δεκάδες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εάν λοιπόν η οικογένεια ενδιαφέρεται για το κανακάρι της, να τον μαζέψει. Που νομίζει ότι θα δουλεύει τον κόσμο με τις αερολογίες που λέει. Θα πούμε εδώ κάτι σημαντικό, επειδή μας έχουν στείλει και κάποια μηνύματα πολλοί επαγγελματίες, που είναι και σύμβουλοι ψυχικής υγείας και ψυχολόγοι. Ναι. Λένε, ρε Έλενα, συγγνώμη, εμείς έχουμε, λέει, το γραφείο μας. Πληρώνουμε, λέει, ένα σωρό φόρους, ένα σωρό ενίκια. Παίρνουμε επίσκεψη, σου λέω τώρα 50 ευρώ. Και βγαίνει ένας τύπος, ο οποίος προσκαλεί κόσμο με συνδρομή 20 ευρώ να τους δίνει, λέει, συμβουλές για ψυχική υγεία, για τέλος πάντων πώς να νιώθουν καλά και να έχουν αυτοπεποίθηση. Εμείς είμαστε κορόιδα. Όταν ο συγκεκριμένος, από ό,τι γνωρίζουν, δεν ξέρουν κάτι για έναρξη εργασίας ή ότι κάτι, ας πούμε, τέλος πάντων είναι νόμιμο, που μπορεί να είναι και νόμιμο. Αλλά θέλουν και κάποιες εξηγήσεις από τη στιγμή. Γιατί όταν λέμε για σύμβουλο ψυχικής υγείας και τέλος πάντων πώς να βγάλεις λεφτά, πώς να δώσεις συμβουλές σε νέο κόσμο, όλο αυτό θα πρέπει και κάπως να υπάρχει ένας έλεγχος. Γιατί έχουμε να κάνουμε εδώ με τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι που εδώ πέρα μιλάμε για τα μηδιακά και okay, φύγανε. Εκεί πέρα μιλάμε για ζωές ανθρώπων. Που μπορεί να σου δώσουν μια λάθος καθοδήγηση, αν δεν είσαι ο ειδικός, και να καταστραφεί όλη η ζωή σου. Δεν είναι αυτό, δίνω 20 ευρώ και σου λέει ο άλλος ότι του κατέβει. Όχι, ξέρεις κάτι. Ένα άτομο που δεν έχει εμπειρία ζωής θα βγει να μας πει το πώς θα ζήσουμε οι υπόλοιποι και τι θα κάνουμε και ποιοι είναι οι στόχοι κτλ. Καταρχήν, με ποιο δικαίωμα υποτιμά τον κόσμο. Εγώ είμαι στο 0,01, δεν μιλάω σε κατώτερους κτλ. Δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, αυτό που κάνει που είναι ιδιαίτερα ρατσιστικό και αυτό που κάνει να ξεχωρίσει τον κόσμο ανά επίπεδα, δεν βγαίνει κανένας να διαμαρτυρηθεί. Μόνο αυτό, δεν σας λέω τα υπόλοιπα, μόνο αυτό που τώρα πρεσάρει προς τα έξω, μόνο αυτό είναι υπεραρκετό. Είναι ηλίθιος ο άνθρωπος, είναι ηλίθιος να διαχωρίζει τον κόσμο με τέτοιο στυλάκι. Με κατώτερος δεν μιλάω. Ποιος είναι αυτός που θα κανονίσει ποιος είναι ο κατώτερος και ποιος είναι ο ανώτερος, επειδή η σκέψη του είναι αυτή. Διαφωνώ μαζί του στο 100%. Είμαι κατώτερος του. Δηλαδή, αν εγώ διαφωνώ μαζί του και δεν συμφωνώ, είμαι κατώτερος και πρέπει εγώ να είμαι ένα ζώο όρθιο, όπως εννοεί αυτός. Και έχει οικογένεια. Να το μαζέψει η οικογένειά του. Το κακό είναι ότι έχει περάσει αυτές τις ιδέες και στην Σωτηρία, γιατί το είδα. Η Σωτηρία είναι ένα 22χρονο, το οποίο είναι μια ψωνάρα για να γίνει στάρ.
Και αυτή τη στιγμή βιώνει το αστέρι της, τη λάμψη της κτλ. Συγγνώμη. Και καλά κάνει και γουστάρει έτσι. Ζήστο, σε δύο μήνες δεν θα υπάρχει αυτό. Διότι ξεκινάνε παιδιά με το που θα ξεκινήσουν τα υπόλοιπα reality. Τώρα θα δεις. Survivor, το άλλο με το Jimmy Chelly, το Fortune, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι. Επειδή ξεκινάνε πάρα πολλά reality και ήδη γίνεται, έχει αρχίσει και γίνεται το πρεσάρισμα παντού στους παίχτες. Παιδιά, τουλάχιστον αυτό τον ένα μήνα που βγαίνετε και λέτε ό,τι λέτε, τουλάχιστον προσπαθήστε να είναι κάτι επικοδομητικό, να σας μείνουν και πέντε άνθρωποι. Να σου πω διαφορετικά. Εάν εσείς γίνετε στα ρούμπες μέσα σε δύο μήνες με 8%, φαντάσου οι άλλοι με 20% τι θα γίνουν. Απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα είναι. Τόσο απλά. Εάν εσείς αισθάνεστε οι απόλυτοι stars στην Ελλάδα και ότι είστε η νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 10 κτλ. Ή όπου έχετε κατατάξει τον εαυτό σας, με 8% που έκανε αυτή η εκπομπή, φανταστείτε με 20% τι πρόκειται να γίνει. Φανταστείτε το, αυτό σας λέω μόνο. Κοίτα, έκανε live και η Νίκη. Ξεκινάει και το My Style Rocks, το οποίο και αυτό σήμερα. Έκανε live και η Νίκη, κοίταξε, ήταν πιο ισορροπημένη, μπορώ να πω. Δηλαδή, απλά έλεγε, παιδιά, μην πολύ ρωτάτε για το παιχνίδι, πάει τελείωσε. Δηλαδή, δεν έχει μπει στο πετσί μαγιά το παιχνίδι. Μας λέει για τη ζωή της, ουσιαστικά περιγράφει ότι κάνει ένα κενήσι στο σπίτι, ότι πήρε καινούριο αμάξι, νομίζω ένα Mercedes, δεν ξέρω τι πήρε. Δηλαδή, με σύνδρομη θέλει... είναι το live της. Εκεί όχι, δεν ήταν αφού μπήκαμε κανονικά. Α, όχι, ρωτάω. Εγώ έχει δεν μια σύνδρομη κάπου, 2 ευρώ, αλλά δεν ξέρω τι. Όχι, 6 ευρώ, αλλά δεν ξέρω. Θα είναι αυτό που λέμε πιο special υλικό, δηλαδή που μπορεί να είναι κάτι συγκεκριμένο που θα παρουσιάσει. Αλλά το συγκεκριμένο live, όχι, ανοιχτό ήταν. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Δεν λέω ότι είναι σωστή και η Νίκη για τα 6 ευρώ τη σύνδρομη, αλλά δεν το πρεσάρει. Δεν λέει βάλτε μου 6 ευρώ για να δείτε αυτά τα βίντεο. Δεν είδα κάτι τέτοιο, τουλάχιστον όσο είδα. Η Νίκη κατάλαβε. Σαν γατόνι που είναι, ότι πρέπει να φτιάξει κάτι που να είναι δικό της, mm-hmm. να είναι αυτόφωτη, να μην περιμένει από το παιχνίδι αυτά που έχει πάρει τα φώτα, γιατί θα κλείσουν γρήγορα, να δημιουργήσει δικό της φωτισμό. Κάνει και ένα έργο. Και μπράβο της. Κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο για τα δέσποτα. Λέει οτιδήποτε. Και υιοθέτησε και ένα σκυλάκι από τις φωτιές. Τώρα, αυτόν τον καιρό που θα μπορούσε, ας πούμε, επειδή θα ήθελε να χαρεί λίγο τη δημοσιότητα που έχει πάρει και μάλιστα έχει το πρόβλημα που έχουμε και εμείς ότι να δει που θα τα αφήνει, γιατί αυτό φοβάται, αυτό που είχαμε πάθει και εμείς, φοβάται να μείνει μόνο του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πολλές φορές λες εκεί, χαλάει η συνδρομή, γιατί πάει και κάπου, βοηθάει, λέει, οτιδήποτε αδέσποτο, οτιδήποτε θέλετε υιοθεσία και μην πληρώνετε να παίρνετε ράτσες. Υπάρχουν τόσα σκυλιά που μπορείτε να υιοθετήσετε. Θα τα στέλνετε σε μένα και όντως κάνει αναρτήσεις. Δηλαδή για αυτή την κοπέλα δεν μπορείς να πεις κάτι. Γιατί κάνει ένα έργο. Είναι, φέρετε έξυπνα. Mm. Δεν είναι, ελάτε να ακούσετε εμένα, πώς το είπε η τέτοια, η Σωτηρία. Δεν θα με βλέπει οποιοδήποτε. Ναι, ναι, βάλτε 10 ευρώ να με δείτε. Ναι. Αυτό λοιπόν το στυλάκι, εγώ με στα ρούμπα και πληρώστε για να με δείτε κτλ. Αυτό θα κλείσει γρήγορα. Ενώ η άλλη που χτίζει. Θα μείνει με 2.000 άτομα, 1.000 άτομα να την ακολουθούν σωστά. Άσε που να επενδυμίσουμε, που να κάνουν κάποιες σωστές κινήσεις. Δεν μπορείς να πληρώνεις ή να βλέπεις, ας πούμε, ένα story που δείχνει τον Πελετιέ να τρώει και το δικό της πιάτο, γιατί λέει πάντα ότι μένει το τρώει αυτός. Δηλαδή, εντάξει. Και έχει και Λαμπορκίνι. Εντάξει. Πάει, λέει ένα άλλο πιάτο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Παιδιά. Δεν έχω εστιάσει. Η Λαμπορκίνη δεν ξέρουμε. Η Λαμπορκίνη ήταν στο μη λέμε τώρα. Μα λέει, μα έτσι αφήνει υπονομένη οικογένειά του. Ότι έχει Λαμπορκίνη και είναι απόφυτο του Κέιμπριτζ. Και είναι και εκείνο και το ένα και το άλλο. Η Λαμπορκίνη δεν ξέρω αν ήταν από την οικογένειά του. Απλά στο εστιάσει είχε Λαμπορκίνη. Δεν έχω εστιάσει επάνω σε αυτούς με μίσος. Όλα αυτά τα λέω με αγάπη για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι πρέπει να ισορροπήσουν κάπου γιατί ξέφυγαν. Αυτό λοιπόν να το καταλάβουν. Για τον οικογενειακό του κύκλο που μας στέλνει τα μηνύματα και γράφει τα σχόλια κτλ. Και μας πλακώνει σαν πινελίκια, είναι ένας λόγος που εκνευρίζομαι πάρα πολύ, να ξέρετε. Και εκνευρίζομαι διότι όχι αυτά που λέει ο Νικολάκης και η Σωτηρία. Αυτά παιδιά είναι, θα πούν την βλακεία τους κτλ. Θα τους αφήξουν αυτοί. Άμα την ακούσουν, καλώς δεν την ακούσουν, θα συνεχίσουν την πορεία τους. Δικιά τους ζωή να κάνουν τι θέλουν. Αλλά όταν λέτε ότι έχει οικογένεια. Τότε λοιπόν η οικογένεια, γιατί δεν το μαζεύει. Το αυτή του παιδιού, ποιος θα το τραβήξει, εγώ. Συγγνώμη, 28 χρόνια το αυτή. Το αυτή. Όταν βγαίνει και σου λέει εσένα να προσέξεις τι λες γιατί έχει οικογένεια και εσύ να έχεις προσέξει τι έχει πει ο κανακάρι σου που έχει υποτιμήσει κόσμο και κοσμάκι και κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του υποτιμά ένα μέρος του πληθυσμού που είναι γύρω του. Δεν μιλάω σε κατώτερους. Ποιος είσαι ένα μαγκάκο. Που θα κατατάξεις εμένα σε κατώτερο παράδειγμα. Ποια είναι η γνώση σου. Cambridge. Το σχολείο της ζωής είναι το πεζοδρόμιο.
εσύ προς το παρόν είσαι σπίτι, βλέπεις το πεζοδρόμιο το παράθυρο. Πήγαινε στο πεζοδρόμιο περπάτα, να κάνουν και λίγο τα ποδαράκια σου, να καταλάβεις τι σημαίνει ζωή και μετά βγες και πες στις φυλακίες. Αυτό είναι συνδυαστικό, δηλαδή καλό θα είναι όντως, άμα έχεις σπουδάσει, είναι πολύ σωστό και πολύ ωραίο. Από εκεί και πέρα όμως τι έχεις σπουδάσει. Γενικά μιλάω για τον κόσμο τώρα, για τον, είπες για το πεζοδρόμιο. Είναι καλό για, όταν έχεις σπουδάσει να έχει μια αλφα πορεία η ζωή σου. Δηλαδή για να κάνεις επιτυχία, για να βγάλεις λεφτά και να είσαι επιτυχημένος πρέπει να περάσεις από κάποια στάδια. Αυτό εννοώ. Όταν δεν έχεις, είναι μόνο το πεζοδρόμιο, γιατί έχεις, όπως το λες με το πεζοδρόμιο είναι σαν να λες μη σπουδάσετε και έχεις το πεζοδρόμιο. Κάνεις λάθος. Όταν έχεις εφόδια περπατούντας στο πεζοδρόμιο θα είσαι καλύτερος μαχητής από το να είσαι άδειος. Αλλά όλοι. Συν τις σπουδές όμως. Εννοείται ρε παιδί μου. Αυτό διευκρινίζει. Αλλά και χωρίς σπουδές κάποιος δεν μπορεί να βγει την ανίκανο, την ευλάκα, την ηλίθιος. Καλά, σίγουρα ναι. Συνδυαστικό είναι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, καμιά φορά η εμπειρία είναι ανώτερη από το δίπλωμα που παίρνεις. Από το πτυχίο. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Ξέρουμε άτομα τα οποία λένε εγώ έχω πέντε πτυχία και το ένα και το άλλο και τους ακούσαμε μιλάει και είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη, τώρα θα είπες πέντε πτυχία, ρε παιδιά. Τι χαμός έχει γίνει με αυτό, με το TikTok, τον αστυνομικό, τον ένα που είναι, αυτός είναι πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω και πέρυσι έκανε συνέχεια, έδειχνε πώς να μην σας κάνουν διαρρήξεις, συλλήψεις, έδειχνε live και αυτά. Και λέγαμε όλοι, και έχει βγάλει, βγήκανε και δημοσιεύματα ότι κάνει ζωή εφοπλιστή, με 1.000 ευρώ γιατί είναι σε υπηρεσία. Και τον βλέπαμε όλοι, ένα πολύ ωραίο παιδί, είναι κούκλος. Αλλά έλεγες καλά, είναι αστυνομικός, δεν πρέπει. Το σώμα να τον προστατεύει, δηλαδή να μην βγαίνει να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Έδινε συμβουλές. Από τη μία έλεγες ωραία, σε συμβουλεύει τι να κάνεις, να μην σου ανοίγουν την πόρτα, να μην σου γίνεται διάρρηξη, τι πρέπει να προσέχεις. Αλλά από την άλλη ήταν με τη στολή. Και έβγαινε και τα άλλη όλα αυτά. Ήταν διάσημος TikToker, δυστυχώς. Νομίζω ο συγκεκριμένος μπήκε στον έλεγχο, γιατί δεν μπορεί να. Εντάξει, αυτό δεν με απασχολεί πολύ. Απασχολεί ο άνθρωπος έδινε και συμβουλές. Είχε κάτι να πει. Εντάξει, αυτό ρε παιδί μου. Είχε κάτι να πει. Α, κάποιοι σε κάποια σχόλια βγήκαν και γράψανε. Λέει από ό,τι βλέπω και εσείς λέγεται από κάτω λέει, για λεφτά κτλ. Πρώτον, μας ακούσατε ποτέ να σας πούμε στείλτε μας λεφτά. Μας ακούσατε ποτέ να πούμε εμείς βάλτε λεφτά κτλ. Ακούσατε μία φορά να έχουμε πει κάτι τέτοιο. Όχι. Από εκεί και πέρα, εσείς τι πιστεύετε δηλαδή, ότι εμείς καθόμαστε εδώ, δουλεύουμε μέρα νύχτα, νύχτα μέρα το GR Express και ψωμολυσάμε, δεν έχουμε μία να φάμε κτλ. Μα πληρωνόμαστε κι εμείς από το YouTube, από τις διαφημίσεις που πέφτουν κτλ. Εννοείται ότι πληρωνόμαστε. Και μάλιστα νόμιμα. Όχι παράνομα, νόμιμα. Με χαρτιά, με το ένα, με το άλλο, ΦΠΑ και το ένα και το άλλο. Τι νομίζετε εσείς δηλαδή, ότι δηλαδή, εσείς θέλετε να είμαστε στην παρέα μαζί, αλλά εμείς να δουλεύουμε τσάμπα. Δεν δουλεύει κανένα τσάμπα. Και αυτό εδώ που συμβαίνει στο GR Express που έχουμε το site, που έχουμε τα social media, που έχουμε τα θέματα που βγάζουμε, τα τηλέφωνα που παίρνουμε κτλ. Απαιτείται ώρα εργασίας. Δεν είναι κάθε στιγμή καλά και τα λες. Λοιπόν. Μην φανταστείτε ότι είναι δεκατομμύρια. Ναι, εντάξει, μην νομίζω ότι είναι και πολλά λεφτά, αλλά δεν είναι όμως και λεφτά τα οποία είναι αμεληταία. Εξάλλου, ούτως ή άλλως στα δίνει το YouTube. Θέλω να σου πω, είναι διαφημίσεις, δεν λες. Πληρωνόμαστε σωστά από τις διαφημίσεις που βάζει το YouTube. Δεν ζητήσαμε ποτέ από κανέναν. Δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορούσα να βάλω συνδρομή εδώ και να λέω ότι θέλετε να δείτε παραπάνω, μπείτε με συνδρομή μέσα. Δεν το έκανα εγώ αυτό. Δεν το έχουμε κάνει, όχι. Και μάλιστα, ούτε πρόκειται να το έχουμε κάνω. Και πίεση, επειδή επικοινωνείς έτσι, το YouTube είναι επιχείρηση. Επικοινωνείς και σου λέει γιατί δεν κάνετε παραπάνω βίντεο τα οποία θα μπορούν να τα βλέπουν ένα συγκεκριμένο κοινό και δεν. Δηλαδή δεν το έχουμε κάνει γιατί θεωρούμε ότι ό,τι να σας πούμε το λέμε εδώ. Δηλαδή δεν να χρειάζεται ξέρετε. Να σας λέμε τι μεταγραφή έγινε στο Λιάγκα, πηγαίνετε πληρώστε 10 ευρώ για να ακούσετε. Όχι, αυτό είναι λάθος. Αυτό μιλάει για τη σωτηρία που για να με δείτε να μιλάτε και τα λοιπά. Οπότε θεωρώ γελίο αυτό να το έκανα κι εγώ. Γιατί και για μας ισχύει αυτό να το κάνουμε. Είναι μια γελιότητα. Επίσης, εμείς σεβόμαστε πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος είναι μαζί μας εδώ. Ποτέ όμως. Δεν παρασύραμε, ούτε έβαλα χορηγία μέσα, που μου έχουν προτείνει να βάλω χορηγία και δεν την βάζω τη χορηγία μέσα. Ποτέ δεν θα παρασύρω κάτι εγώ ή θα πω ότι ξέρεις κάτι, κάτι εκείνο, κάτι το άλλο κτλ. Ποτέ. Καλά, αυτό δεν σημαίνει όμως συγγνώμη κιόλας, γιατί επειδή τα επόμενα χρόνια δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ελένα, άσε με λίγο, είναι μέχρι σήμερα. Ναι, μιλάς για χορηγία. Ναι, για χορηγία λέω, μου είχαν προτείνει, δεν έβαλα. Από εκεί πέρα, εάν αύριο μεθαύριο έχει έρθει ένα τρελό και μου πει πάλι και πάλι τόσα τι με βλάκα. Ναι, αυτό λέω, δεν λέω για την Coca-Cola. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να καταλάβετε ότι αυτό που ο Εξυπνάκης λέει και εσείς παίρνετε λεφτά, μα εμείς δεν σας ζητήσαμε ποτέ λεφτά. Καλά, εμείς όμως κάνουμε και εκπομπή, δεν παίρνουμε. Όχι, δεν ζητήσαμε ποτέ λεφτά από εσάς. Εμείς το μόνο που λέμε είναι ότι παιδιά υπάρχουν διαφημίσεις στην εκπομπή. Λογικό είναι. Και στην τηλεόραση που βλέπετε.
Δωρεάν είναι, αλλά διαφημίσεις βλέπετε. Και εδώ πέρα δωρεάν είναι διαφημίσεις. Εμένα η δουλειά μου είναι τηλεόραση. Και η εκπομπή μας, να ξέρετε, αυτή εδώ είναι και τηλεοπτική. Δεν είναι μόνο στο YouTube κτλ. Βγαίνει στην τηλεόραση, βγαίνει σε 10 κανάλια σε όλη την Ελλάδα. Και είναι αυτονόητο ότι είπαμε και κάποιο έξω, δηλαδή το στούντιο, τα φώτα. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι και να εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι και να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι όμως ότι εμένα η δουλειά μου είναι τηλεόραση. Οπότε λοιπόν, αυτά που βλέπετε εδώ είναι τα αμοντάριστα, τα αμοντάριστα που πάνε στην εκπομπή. Και μάλιστα να ξέρετε ότι στο site μας, στο www.grexpress.gr, μέσα κάθε εβδομάδα ανεβαίνει ατόφια η εκπομπή όπως γίνεται τηλεοπτικά. Με τα βίντεο κλιπ του μέσα, με όλα του μέσα. Με όλα. Ναι, γιατί εδώ λόγω πνευματικών δεν μπορούμε. Εδώ δεν υπάρχει κανονικά. Εκεί λοιπόν θα δείτε κανονικά την εκπομπή. Αυτή είναι μια εβδομαδία δίωρη εκπομπή, η οποία παίζει σε όλη την Ελλάδα. Απλά πράγματα είναι. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά μας. Εμείς λοιπόν, ναι, μεν υπάρχει από κάτω και μπορεί οποιοδήποτε να βάλει λεφτά και κάποιοι έχουν βάλει κιόλας λεφτά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μάλιστα μια μικρή παρένθεση. Στην περίοδο του κορονοϊού, κάποια στιγμή. Τα λεφτά που μας έστειλαν, χωρίς να λέμε εμείς βάλτε λεφτά, που μας έστειλαν, τα βάζαμε σε αδέσποτα κτλ. Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Ναι, όχι, στην περίοδο εκείνη. Και ένα σκυλάκι της. Ναι, ναι, ναι. Τελικά έφυγε από τη ζωή, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και εκεί δεν λέγαμε βάλτε, λέγαμε ότι όσοι βάλουν κτλ. Τα λεφτά θα τα στείλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, εκεί ήταν και όλα σε. Κοίτα, επειδή συγκρίνουν τώρα, μια και το ανέφερες με Νίκο και Σωτηρία, εδώ πέρα παιδιά είναι όπως είπε ο Θοδωρής, κανονικά όλα, δηλωμένα τα πάντα. Δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει καμία παρανομία κτλ. Δηλαδή το ενώ στο TikTok, επειδή ουσιαστικά είναι η Σωτηρία, ας πούμε. Ναι, είναι PayPal. Σου λέει 10 ευρώ συνδρομή. Υπάρχει κάποια εταιρεία, είναι κάτι, μπαίνουν κάπου. Αυτό λέμε. Δηλαδή αυτή η αμφισβήτηση υπάρχει. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν, καταρχήν στο YouTube για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, πρέπει να βάλει τα αφημί σου, πρέπει να βάλει τα αδερφή σου, πρέπει να τα βάλει όλα. Δεν είναι βάζει μια καρτούλα και παίρνει τα λεφτά. Εντάξει. Λοιπόν, και επίση, μια και μιλάμε για όλα αυτά. Και τονίζω ότι εμείς δεν έχουμε ζητήσει ποτέ λεφτά από κανέναν. Όσοι έχουν βάλει, το έχουν βάλει με τη θέλησή τους και επειδή θέλανε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμα γιατί δεν μιλήσαμε για το σημαντικότερο νούμερο που κλείσαμε. Α, ναι. Τους 50.000 συνδρομητές. Είμαστε ήδη 50.038 από ό,τι είδα πριν από λίγο. Θέλω να κάνουμε καλά live να το δω. Ναι. Με το θα κάνουμε live, σας το υπόσχομαι αυτό και θα βάλουμε τα κεράκια μας. Όχι τούρτα. Τα κεράκια μας. Θα ανάψουμε τα κεράκια. Όπως κάναμε και με στα live μας. Ναι, αλλά πρέπει να βάζουμε, να βρούμε και θα βρούμε τρόπο, τέλος πάντων. Θα βρούμε τρόπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένας μεγάλος στόχος για εμάς, ο οποίος πραγματικά είχαμε σκαλώσει 48.000 για πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να σας πω ότι επί 1,5 χρόνο δεν ξεκόλλαγε με τίποτα από εκεί. Ήταν κάτι το οποίο με στεναχωρούσε πάρα πολύ. Ξέρετε ότι εγώ θέλω να πάω το κανάλι στους 100.000 γιατί θέλω την πλακέτα. Να ξέρετε ότι το δικό μας το κανάλι έχει πάρα πολλά ατού. Σαν κανάλι, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι το YouTube έχει ακαδημία. Να γνωρίζετε. Όπου την έχω περάσει με επιτυχία παντού. Είσαι πτυχιούχος YouTuber. Είμαι πτυχιούχος YouTuber. Ναι. Δεύτερον, ότι εμείς έχουμε τη τιμή και τη χαρά, όπως και αρκετοί άλλοι ακόμα YouTubers, οι οποίοι κινούνται στον ελληνικό χώρο, να επικοινωνούμε άμεσα με τα κεντρικά της, του YouTube και να μας συμβουλεύουν και να μας καθοδηγούν πολλές φορές στο να κάνουμε σοβαρά πράγματα. Και μάλιστα μας έχουν πει πολλές φορές τα συγχαρητήριά τους για την εκπομπή μας ότι θεωρούν μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα στο YouTube. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε δώσει πόνο μεγάλο για αυτή την εκπομπή εδώ στο YouTube. Και πρέπει να σας πω ότι εμείς εδώ στον αέρα είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είμαστε ένα και χρόνο. Για να δικαιολογήσω τώρα τα 48 παιδιά, έχουμε, η αλήθεια είναι με τα χρόνια τα έχετε ζήσει και εσείς. Έχουμε και κάποιες απώλειες πολλές φορές όταν. Η εκπομπή αλλάζει ρότα γιατί δεν μπορεί να έχει συνέχεια μια ρότα. Με κάποια άτομα είμαστε δυσαρεστημένοι, με κάποια ευχαριστημένοι. Μετά με, το, ας πούμε, με τον Αντρέα έχουν γίνει 1002. Με πολλά. Με Άννα Μαρία Ψυχαράκη έχουμε και κάποιες απώλειες και μετά ξανάρχεται ο κόσμος. Τέλος πάντων μπαίνει ο βγαίνει. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι οι απώλειες που είχαμε ήταν τη τάξη των 300 συνδρομητών. Ναι, εντάξει, δεν παραπάνω δεν ήταν. Ναι. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον αυτό είναι από τον αλγόριθμο. Mm-hmm. Γιατί αυτό δείχνει, ας πούμε, ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα. Ήρθαν συνδρομητές όσα περιμέναμε 1,5 χρόνο δηλαδή. Ναι, είναι τρομερό. Ναι, περίπου, δηλαδή, είναι τρομερό. Χίλιοι, πρέπει να έχουν φτάσει. Έχει πάνω από 1.200, 1.300.
Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Αν δηλαδή... κολλήσουμε για τα. Θα φτάσουμε 100, θα έχουμε μαγκούρες. Ναι, όπως πάει η κατάσταση. Όπως πάει. Λοιπόν, θα το πάω όμως. Εγώ και με μαγκούρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το πάω και με μαγκούρα. Ήρθε η πλακέτα. Ναι. Θα βγω με την πλακέτα και θα πω τώρα μπορώ να ράξω, ξέρετε. Θα έχουν βγει οι αγνοί παρέα σε σύνταξη. Ναι. Θα είναι ώρα και τζι την πήρε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους παλιούς και τους νέους που είστε εδώ στο GR Express στο YouTube. Πραγματικά αισθανόμαστε υπέροχα μαζί με την Έλενα. Το νούμερο 50.000 ήταν ένας στόχος που είχαμε βάλει προτριετίας. Μας πήρε 3 χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο. Αλλά να ξέρετε ότι κάθε κλικ που βλέπετε είναι αληθινό. Δεν έχουμε βάλει μέσα ούτε από Ινδία, ούτε από Πακιστάν, τίποτα. Ό,τι βλέπετε είναι αυθεντικό. Υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο εμείς δεν το κάναμε, ξεκινήσαμε από το μηδέν. Πολλοί αγοράζουν κανάλια που είναι στημένα π.χ. και έχουν 80.000 followers, subscribers, και ξαφνικά ξεκινάνε και λέει, α, αυτός λέει, ξεκίνησε και 80. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει στους 50.000. Το βιώνετε κι εσείς, το βλέπετε κι εσείς. Δηλαδή, δεν έχει μπει κανένας ψεύτικος subscriber. Και ούτε είχε αγοραστεί το κανάλι να πεις ότι ξεκίνησε από το μηδέν. Ξεκίνησε σαν GR Express. Ναι, που σημαίνει ότι δεν είχαμε κάποια βάση. Να φανταστείτε, όχι. Να φανταστείτε, τα πρώτα μας βίντεο είχαν 25 views. Ναι. Και μάλιστα τον πρώτο χρόνο, σας πληροφορώ, επειδή κάναμε για τηλεόραση καθημερινά και αναβάζαμε στο YouTube συνέχεια και πράγματα. Στο Art. Στο Art. Και τώρα είμαστε στο Art δηλαδή. Και τώρα κάθε Σαββατοκύριακο το βράδυ. Λίγο μετά τις 12, η εκπομπή GR Express είναι εκεί και Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, τι γίνεται, ανέβαζα και μου λέγανε, μα τι ασχολείσαι, λέει αυτό, 25 και 30 views και 100 views έχει και το 50, λέω, παιδιά, όχι, εδώ είναι. Μέχρι να μας μάθει ο κόσμος κτλ. Παιδιά, έχει δοθεί πολύ μεγάλη μάχη για αυτό το κανάλι. Και χαίρομαι γιατί είναι το μαγαζί το οποίο, ρε παιδί μου, μπορεί να μιλάμε ελεύθερα και δεν έχουμε τις αγγυλώσεις όπως έχουν σε όλα τα κανάλια, από περιφερειακά μέχρι... πανελλαδικά. Όλοι έχουν τις αγγυλώσεις τους. Δηλαδή, κάποια μπορεί να πεις, κάποια δεν μπορεί να πεις. Εδώ τα λέμε όλα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν θα ήταν ωραίο το YouTube να είναι σύνταξη. Στα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, στα 30 χρόνια. Ναι. Εσύ είμαι συνταξιούχος στη YouTube. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτά που γίνονται, και μια και πλέον είμαστε ελεύθεροι εμείς το πρωί και δεν έχουμε την δεν τρέχουμε δηλαδή όπως πέρυσι πηγαίναμε στο Open. Οπότε λοιπόν από την ερχόμενη Τρίτη το πρωί. Εσύ. Εγώ, ναι. Εγώ δεν είμαι ελεύθερη γιατί όπως γνωρίζετε. Μα δεν θα βγαίνω στον αέρα κανονικά, θα είναι ρεπορταζιακό θα είναι. Ναι. Ρεπορταζιακά θα σας βγάζουμε τα νούμερα τηλεθέασης, θα σας βγάζουμε ό,τι πληροφορία παίζει το πρωί. Θα κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα, δηλαδή με το που έχω τα νούμερα στα χέρια μου, έχω το γύρω σε 9 η ώρα τα νούμερα. Με το που έχω στα χέρια μου τα νούμερα σε 9 η ώρα, ελπίζω μέχρι 10 παρά να σας έχω ανεβάσει το βίντεο επάνω για να ενημερώνεστε το τι ακριβώς γίνεται το προηγούμενο 24ωρο τηλεοπτικά και τα σκαμπανεβάσματα και δεξιά και αριστερά. Οπότε λοιπόν θα έχουμε ένα μικρό βίντεο περίπου 15-20 λεπτών το πρωί. Και θα έχουμε και το βράδυ το ανάλογο που θα έχουμε πλέον. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει κανένα live μόνο στο πρωί. Δεν είναι κακό. Εάν χρειαστεί, εάν σε κάτι έκτακτο. Καμία ανατροπή, ναι. Σε κάτι έκτακτο, ναι, θα βγούμε. Θα κάνουμε. Δηλαδή, να ξέρετε ότι το κανάλι πλέον με το που ξεκινάει η τηλεοπτική περίοδο κανονικά, μπαίνουμε δυναμικά στο παιχνίδι και αρχίζουμε και βλέπουμε τα πάντα και τους πάντες, τα μετράμε, δεν αφήνουμε τίποτα έξω. Και ο Θεός μαζί τους. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι το νέο μας αδερφάκι. Που είναι το www.grexpress.gr. www.grexpress.gr. Το βλέπετε μπροστά σας. Κάθε μέρα είμαστε εκεί 24 ώρες το 24ωρο και ανεβάζουμε ειδήσεις. Και όχι μόνο, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είστε έτοιμοι να φύγουμε. Πάμε σιγά. Πιλάκια πολλά. Bye.